Ρηπέ κατά τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη εξαπέλυσε ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην υπουργό Κώστα Τζαβάρα, ο οποίο είπε ότι η παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων είναι θέμα που ακουμπά την υπόσταση τη Ελλάδα. Αυτό σημαίνει πω ο ίδιο θεωρεί ότι η παρακολούθηση των επικοινωνιών του αρχηγού ΓΕΘΑ έγινε όντω. Μιλώντα στο κόκκινο και στου Γιώργο Τραπεζιώτη και Γιώργο Μελιγκόνη, ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία και πρώην Υπουργό Κώστα Τζαβάρα είπε ότι χθε δεν κέρδισε από τη μάχη αυτή στη Βουλή ο κοινοβουλευτισμό, για να προσθέσει με νόημα ότι είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίε ότι θα εδίνοντο απαντήσει. Ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία αναφερόταν στη φύγη του Κυριακού Μητσοτάκη από τη Βουλή, για να μην απαντήσει στι ερωτήσει του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Λέξη Τσίπρα. Δεν γίναμε σοφότεροι, είπε, χαρακτηρίζοντα πολύ σοβαρό θέμα την αποκάλυψη για την παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Θέμα που ακουμπά την υπόσταση τη Ελλάδα, όπω τόνισε. Δεν πρέπει σε αυτέ τι υποθέσει να σημειώνεται βραδιπορία και να κινείται η δικαιοσύνη στου συνήθει ρυθμού τη συνέχισε, ενώ απαντώντα την κριτική που του άσκησε ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου Ισίδωρο Δογιάκο, επεσήμανε ότι χαίρεται που αντέδρασε άμεσα. Η παροχή κινητή τηλεφωνία είναι υποχρεωμένη να δώσουν απαντήσει, εξήγησε ο Κώστα Τζαβάρα, παρατηρώντα ότι καθόμαστε στη Βουλή και περιμένουμε να πέσουν τα στοιχεία από τον ουρανό. Ψάχνουμε στοιχεία, αλλά αυτά είναι διαθέσιμα, κατέληξε ο Κώστα Τζαβάρας.